κάρτα εδώ. Και σήμερα θα παίξω career mode. Αλλά κάθε φορά που χάνω ένα παιχνίδι, θα πρέπει να πάω στην ομάδα όπου με νικάει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το challenge. Και η πρώτη ομάδα που θα πάρουμε είναι η Arsenal. Και το πρώτο μας της χρονιάς θα είναι απέναντι στην Crystal Palace. Και υποτίθεται πρέπει να είναι μια εύκολη νίκη. Για να χάσουμε, η Crystal Palace θα είναι η νέα μας ομάδα. Και πάμε λίγο. Arsenal, εννοείται πως είσαι πολύ καλύτερη ομάδα. Πρέπει να νικήσεις για να μείνουμε. Και εννοείται θα μείνουμε 1-0. Και ο στόχος αυτού του βίντεο είναι να νικήσουμε στον τελικό του Champions League, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί άμα χάσουμε σε κανένα Carabao Cup ή σε κανένα FA Cup από League 2 ομάδα, μετά το όλο το βίντεο θα γίνει rip. Μπορούμε να τελειώσουμε στη Champions League, μπορούμε να τελειώσουμε στην Bundesliga, μπορεί La Liga. Ποιο σλότ από όλα αυτά να διαλέξω για να κάνω Max Win άραγε? Πάμε ένα το μήπως που έχει νίκη 21.920. Κάτσε ρε μπρο. Πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς τις νίκες που βλέπετε εδώ? Απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε το καζίνο της Λίον. Όπως σας είπα και σε προηγούμενο βίντεο, στο καζίνο της Λίον μπορείτε να παίξετε πάρα πολλά σλότς με πάρα πολλούς παρόχους που δεν υπάρχουν στα περισσότερα καζίνο και να μπετάρετε και στοιχήματα όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για να παίξετε. Επίσης να πω ότι η Λίον μας έχει δώσει σούπερ προσφορά και τα λιγκάκια θα βρίσκονται κάτω στην περιγραφή για να πάτε να κάνετε και εσείς την κατάθεσή σας. Και ό,τι bonus υπάρχει, έχουμε και 100% bonus πρώτης κατάθεσης και έχουμε και special προσφορά στο slot Moon Princess, το 100. Να ξαναπώ ότι στη Λίον μπορείς να κάνεις κατάθεση με ό,τι point θες, με κάρτα, με Visa, με οτιδήποτε υπάρχει. Οπότε μην χάσεις και εσύ την ευκαιρία και αν θες να πάρεις τα μπονουσάκια, μπορείς να βρεις το link κάτω στην περιγραφή και να joinάρεις και εσύ στο καζίνο της Λίον. Και επιστρέψαμε και έχουμε match απέναντι στη Fulham και το match θα βγει ισοπαλία. Ok, it's fine, δεν είναι ήττα, οπότε συνεχίζουμε και μένουμε με την Arsenal. Και για να το κάνουμε δίκαιο θα βάλω έναν κανόνα όπου πρέπει να κάνουμε την αρχική δεκάδα για κάθε club που joinάρω όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν παίζω με τη Manchester City θα μπορούσα να βάλω τη χειρότερη δεκάδα για να joinάρω σε αυτή, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται. Yes! Και στο τρίτο μας match συνεχίζουμε γενικά με και τη Newcastle. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια σε ποια ομάδα πιστεύετε θα τελειώσουμε και μην τσιτάρετε. Πάτε γράψτε τώρα, σας περιμένω. Οκ, okay, πάμε. Και εννοείται, μην ξεχνάτε να ανεβάσουμε τους subscribers και να πάμε στους 60.000. Οπότε πατήστε το κουμπί του sub και κάντε και like. Πάντως το πρόγραμμα όπως βλέπω εδώ για το Σεπτέμβριο δεν φαίνεται και πολύ δύσκολο. Ίσως καταφέρουμε να κάτσουμε κι άλλο στην Arsenal. Και συνεχίζουμε στο Σεπτέμβριο με μια ισοπαλία απέναντι στη Leeds. Δεύτερο match απέναντι στην PSV θα είναι επίσης ισοπαλία. Και τα καλά πράγματα δεν σταματάνε εδώ, γιατί συνεχίζουμε και νικάμε απέναντι στην Aston Villa. Μάλλον θα τελειώσουμε την σεζόν στην Arsenal όπως φαίνεται. Είμαστε ήδη 2 μήνες σε μία μόνο ομάδα. Και αυτό που θα με ξενερώσει λίγο σε αυτό το βίντεο είναι να ξαναγυρνάμε πίσω στις ίδιες ομάδες. Οπότε θέλω να νικάω, αλλά κάποιες φορές θα θέλω να χάσω κιόλας. Και τώρα, ας πούμε, αυτό το match απέναντι στη Sheffield, η αλήθεια είναι ότι θέλω να το νικήσω 100%. Και εννοείται πως δεν θα τα καταφέρουμε και θα χάσουμε 1-2. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο και δυστυχώς θα πρέπει να πάμε σε ομάδα που είναι στη Championship. Και το πρώτο μας match θα είναι απέναντι στην Blackburn. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να ξαναανέβω στην Premier League. Μόνο μέσω κυπέλου κάπως, αν έχουν μείνει κάποιες ομάδες. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει στον αγώνα. Και νικήσαμε 2-1. Είναι καλό αυτό γιατί η Sheffield παραμένει στο κύπελο και μπορεί να χάσει τον επόμενο αγώνα. Και όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, για να φτάσουμε σε κύπελο θέλουμε να σκυπάρουμε 4 μάτς μόνο με νίκες. Και ακόμα και στο κύπελο έχουμε ομάδα που είναι Championship. Καλά πήγε αυτό. Και για να κρατήσουμε και ένα track, έχουμε joinάριος τώρα στην Arsenal και στη Sheffield United. 2 ομάδες ως τώρα. Και νομίζω πως δεν θέλω να joinάρω στην Swansea, εκτός άμα παίζει για κύπελο η Swansea. Δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Ό,τι να γίνει ας γίνει. Και χάσαμε 2-1. Ελπίζω η Swansea να παίζει με Premier League ομάδα. Και όπως βλέπω εδώ στο calendar, η Swansea δεν έχει αγώνα κυπέλου και λίγο με ξενερώνει. Οπότε όλα τα μάτς είναι πάλι για την Championship. Θα πάω να δω λίγο ποιες είναι. Ναι, οι μόνες ομάδες που έχουν μείνει στο Carabao από Championship που μπορούμε να μπούμε είναι η West Brom, η Preston δεν θυμάμαι αν είναι στη Championship, η Burnley επίσης είναι, απλά παίζει και αυτή με κακιά ομάδα, πρέπει να παίζουν και με Premier. Ναι, οπότε αυτές είναι οι μόνες μας ελπίδες. Η Swansea δεν είναι στο κύπελο. Κάνα πάω τσουλού, οκ. Πάνε μέσα στην Prem. Και τώρα παίζουμε μάτς απέναντι στην Blackburn. Νομίζω πως είναι ένα διάφορο μάτς γενικά.
Οπότε blind mine, ό,τι και αν γίνει. Θα φέρουμε ισοπαλία. Okay. Και το βίντεο νομίζω αρχίζει και γίνεται βαρετό σιγά σιγά. Επειδή μένουμε στη Championship, πρέπει να καταφέρουμε να φύγουμε. Έχουμε μάτς με τη West Brom που είναι στο κύπελο. Θα είναι καλό να χάσουμε εδώ. Θα το κάνω και skip αυτό το μάτς. Δεν θα το κάνουμε καν quick sim. Και θα χάσουμε. Νομίζω είναι καλό αυτό. Δεν θα παραπονεθώ που χάσαμε. Και τώρα έχουμε μάτς με την Cardiff. Πρέπει να είναι μια εύκολη νίκη. Πρέπει να είναι μια εύκολη νίκη γιατί μετά είναι αγώνας κυπέλου και θέλουμε πρόκριση. Όχι! Χάσαμε, λέει πάλι. Και manager, με το σκουφί σου και τα πράσινα τα μουσια, δεν έχεις κάνει καλή δουλειά ως τώρα, okay? Συνέλθε. Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα match που το έχουμε παίξει ήδη 3 φορές. Αγώνας με την Blackburn, πάλι. Και δεν θα joinάρω στην Blackburn, συνεχίζουμε με την Cardiff. Και ως τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είμαστε unlucky, δεν έχουμε τύχει ούτε μία ομάδα για να παίξουμε έστω στο κύπελο. Και παίζουμε κι άλλο match στη Championship απέναντι στην προηγούμενη ομάδα που ήμασταν. Λέτε να ξαναγίνει comeback σε προηγούμενη ομάδα. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν μας νοιάζει άμα νικάμε ή χάνουμε. Ό,τι και αν γίνει, εκτός αν είναι στο κύπελο οι ομάδες, για να δούμε. Νικήσαμε. Συνεχίζουμε στην Cardiff. Και δεν μπορώ να πανηγυρίσω καν για την Cardiff, γιατί δεν είναι στο κύπελο. Ναι, οι μόνες ομάδες που έχουν μείνει από την Championship στο κύπελο, όπως βλέπετε, είναι η Burnley και η Sheffield που παίζουν μαζί. Οπότε πρέπει να παίξουμε με μία από αυτές. Η Ipswich και η Portsmouth δεν ξέρω αν είναι στην Championship. Και για να κάνω τα πράγματα έτσι λίγο πιο διαφορετικά και έχουμε περισσότερες πιθανότητες να χάσουμε, κάθε φορά που θα κάνουμε ισοπαλία, θα φεύγει ένας παίκτης από την αρχική εντεκάδα. Και το προηγούμενο match ήταν νίκη, οπότε αν στο επόμενο match χάσουμε, ένας από αυτούς τους παίκτες θα πρέπει να πάει στον πάγκο. Και πάμε να παίξουμε ένα ακόμα Championship match απέναντι στη Sunderland, η οποία ήταν στο κύπελο μέχρι ένα διάστημα. Και ο αγώνας με τη Sunderland θα έρθει ισοπαλία. Άρα πρέπει να βγει ένας παίκτης από την αρχική δεκάδα. Και ο επόμενος αγώνας είναι απέναντι στη Stoke City, όπου θα είναι μια εύκολη νίκη. Και μετά από αυτό το match παίζουμε με την Blackpool, όπου δεν έχουμε ευκαιρία να μπούμε σε κανένα άλλο πρωτάθλημα. Actually θέλουν να νικάμε σε όλα τα match, μπας και φτάσουμε σε αγώνα με ομάδα κυπέλου και πάρουμε εκεί καμία μεταγραφή. Οπότε μας πάει καλά με την Cardiff. Για πάμε να δούμε. 1-1 ισοπαλία. Παραμένουμε στην Cardiff. Απλά πρέπει να βγει κι άλλος παίκτης από την αρχική εντεκάδα. Και συνεχίζουμε, νικάμε και την Rotherham. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Άρα, we move. Δεν έχω να πω πολλά. Και έχουμε match απέναντι στη Millwall. Και πρέπει να νικήσουμε τα επόμενα 3 match για να έρθει ο αγώνας με την Burnley. Είναι απλά τα πράγματα, ok. Παίρνουμε μία νίκη με τη Millwall και τα υπόλοιπα 2 match. Και joinάρουμε στην Burnley, όπου θα μας ανεβάσει την Prem. Και ok. 3-0 νίκη απέναντι στη Millwall. Μου φαίνεται πάντως όσο βγάζουμε παίκτες από την αρχική εντεκάδα, τώρα έχω βγάλει το αριστερό back που ήταν πριν και το δεξί extreme. Πάει καλύτερα αντί για χειρότερα. Please, νίκα, Cardiff. Νίκα, πάρε την νίκη. Απίστευτο, καταφέραμε και χάσαμε. Μόλις είπα καλά λόγια για τους παίκτες που βάλαμε από τον πάγκο. Και μια ακόμα ομάδα η οποία θα joinάρω, τη Championship, είναι η Reading, η έκτη ομάδα στην οποία πηγαίνω. Και επόμενος αγώνας είναι απέναντι στην Norwich. Χάσαμε την ευκαιρία να joinάρουμε ξανά στην Premier League. Reading. Ό,τι θες κάνε, η νίκα ή χάσε. Αλήθεια τώρα, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, δεν ξέρω πώς σώζεται αυτή η κατάσταση. Θα φέρουμε χ, πάλι θα βγει ένας παίκτης στον πάγκο. Εντάξει, έχει λίγο πλάκα όλο αυτό, που πάμε σε διάφορα clubs, αλλά με έχει ξενερώσει που είμαστε στη Championship. Και αυτή είναι η δεκάδα που έχω γενικά στη Reading. Έβαλα τον McLinder στη θέση του Moore που ήταν πριν. Οπότε ο δεύτερος μας αγώνας απέναντι στη Sunderland θα είναι 1-3 νίκη. Τον τρίτο μας αγώνα θα νικήσουμε τη Rotterdam. Και αυτή η δεκάδα τα πάει τάπα όπως βλέπουμε. Και τώρα έχουμε ένα μεγάλο match. Παίζουμε με τη Sheffield, απλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κύπελο. Όπως βλέπουμε, η Sheffield έχει πάει στα ημιτελικά του Carabao Cup, απλά παίζει με την Portsmouth. Είναι λίγο κακό αυτό. Απλά πρέπει να χάσουμε για να έχουμε την ευκαιρία να μπούμε ξανά στην Prem. Πάμε να φύγουμε. Thank you, Sheffield. Μπράβο, Sheffield. Άρα, ξανά comeback. Έχουμε ξαναπάει στη Sheffield. Και στο μεταξύ, πέσαμε στην εποχή όπου ξεκινάει και το FA Cup. Οπότε η Sheffield έχει αγώνα απέναντι στη Stoke City. Άρα πρέπει να νικήσουμε και εδώ οπωσδήποτε. Και βλέπουμε λίγο και τις ομάδες που έχουν μείνει στο Champions League. Και η Liverpool έχει σωθεί. Η Chelsea έχει σωθεί επίσης. Και έχουμε και τη Manchester City. Είναι η τρίτη ομάδα η αγγλική που είναι στο τσουλού. Όπως είχαμε πει, ο στόχος μας είναι να νικήσουμε το Champions League σε αυτό το βίντεο. Και είμαστε στη Championship ως τώρα. Και έχουμε κάποια παιχνίδια εδώ πέρα. Το με τη Stoke είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πάρουμε τη νίκη γιατί είναι στο κύπελο. Αν και αν χάσουμε, συνεχίζει η Stoke, οπότε ξέρω είναι κακό. Για πάμε να το κάνουμε skip και θα είναι νίκη. 2-1. Θα παίξουμε επόμενο match πρωταθλήματος με τη Rotterdam. Rotterdam δεν ξέρω πώς λέγεται. Τους έχουμε νικήσει πολλές φορές. Πρέπει να ξαναπάρουμε τη νίκη και αυτή τη φορά. Ναι, θα είναι νίκη. Στο μεταξύ αυτό που κάνουμε είναι μεγάλο ρίσκο και έχουμε
πάει ήδη σκατά. Οπότε πάω να το κάνω χειρότερο από ό,τι είναι. Και θα νικήσουμε τη Wigan 0-1. Στο επόμενο μας match για το FA Cup θα νικήσουμε την Burnley 1-0. Και τα πηγαίναμε τόσο καλά στον Ιανουάριο. Νικήσαμε και τα δύο match κυπέλου. Και καταφέραμε και χάσαμε από τη Huddersfield. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Φεβρουάριο. Όπου η Sheffield δεν ξέρω τι κάνει. Πρέπει να ευχόμαστε να είναι στο FA Cup Huddersfield. Και το Φεβρουάριο έχουμε μόνο Championship ομάδες πάλι. Βέβαια η Reading ήταν καλούτσικη ομάδα, οπότε ελπίζω να είναι στο FA Cup. Με τις ελπίδες πάμε εδώ πέρα. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο και την αρχική εντεκάδα μας για τον αγώνα ενάντια στην Reading. Έχουμε και τον Βάτσλικ βλέπω στο τέρμα. Τι μια ομάδουλα πάντως έχει η Σεφ, η Huddersfield βλέπουμε. Με τον Βάτσλικ έχει και αυτό το Μούρια εδώ. Λότον από την Μπέρλι. Ναι, η Reading δεν είναι στο, ούτε αυτή στο FA Cup. Οπότε πάμε να το νικήσουμε αυτό το match. Για να δούμε τι θα γίνει. Και χάσαμε 3-1. Νικήσαμε βασικά, μπερδεύτηκα. Και θα παίξουμε ένα ακόμα αδιάφορο match απέναντι για χιλιοστή φορά με τη Rotherham. Συνεχίζουμε τις νίκες. Πάμε ρε φίλε για μια ομάδα κυπέλου. Είχαμε ένα ακραίο ματσάκι tense απέναντι στη Middlesbrough και φέραμε ισοπαλία. Μια ισοπαλία απέναντι στη Preston. Ωραία, και δείτε τώρα πώς θα το κάνουμε. Επειδή έχω δει τώρα τι παίζει στο FA Cup και στο Carabao τελείωσε το Carabao, το πήρε United. Στο FA Cup έχει μείνει μόνο μία ομάδα η οποία είναι από τη Championship και αυτή είναι η Luton. Οπότε, μέσα στο πρόγραμμα δεν έχουμε match με τη Luton. Θα πάμε να κάνουμε sim όλα μας τα match μέχρι να χάσουμε και να δούμε αν στο πρόγραμμα παίζει καμία ομάδα με τη Luton. Θα γίνει λίγο γρήγορο όλο αυτό. Και τελειώνει ο Μάρτιος και έχουμε πάρει μία νίκη και τέσσερις ισοπαλίες ρε φίλε. Δεν μας θέλει καθόλου αυτό το save. Πάμε στον Απρίλιο όπου ξεκινάμε με νίκη με τη Watford. Match με Swansea το παίρνουμε γι' αυτό. Μάλλον η Huddersfield είναι η καλύτερη ομάδα στη Championship από ό,τι φαίνεται. Νικάμε και τη Hull City. Ωραία, στόχος μας είναι να πάμε Premier League. Αυτό είναι τελικά, όχι να πάρουμε το τσουλού. Norwich City, 29 Απριλίου, ισοπαλία, δεν χάνουμε ποτέ. Ποτέ όμως. QPR, Μάιο μήνα, τελευταία match. Πάλι νίκη με την QPR. Έχουμε υπερομάδα μάλλον. Blackburn, νίκη και με την Blackburn και τελείωσε η σεζόν. Ναι. Νομίζω δεν έχουμε άλλο match. Ναι, και αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη Huddersfield στην 11η θέση. Αποτυχία το σημερινό βίντεο. Thank you guys αν παρακολουθήσατε παρόλα αυτά. Καταφέραμε, τζοϊνάραμε σε 1, 2, 3, 4, 5, 7 ομάδες. Άμα το απολαύσατε, μπορείτε να τσεκάρετε και αυτό το βίντεο. Και γράψτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο θα θέλετε να δείτε για επόμενο στο κανάλι. Vamos! Τσιγιά!